που έχουν να κάνουν με μεγάλα κοινωνικά θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Ένα από αυτά είναι η περίπτωση αυτή του περίφημου απατεώνα. Αυτού του ανθρώπου, ο οποίος του 47χρονου, ο οποίος κυκλοφορούσε με διαφορετικές ιδιότητες. Εμείς εστιάζουμε περισσότερο σε μία ιδιότητα η οποία προκάλεσε ή τέλος πάντων οδήγησε σε πρόωρο θάνατο ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν με μεγάλο πρόβλημα υγείας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, που είναι ογκολόγος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Καλή σας μέρα, κύριε Φιλόπουλε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στην ακροαματικότητα που έχετε στους ακροατές. Να είστε καλά. Είναι μαζί μας βέβαια και ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Φιλόπουλε, είναι υπάρχουν τελικά νέες καταγγελίες και για άλλα θύματα καρκινοπαθής που ταλαιπωρήθηκαν με αυτόν τον άνθρωπο? Θα σας έλεγα ένα γενικό για να το ξέρετε. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών καταφεύγει κάποια στιγμή σε αυτό που λέμε εναλλακτική ιατρική μέσα σε εισαγωγικά, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές. Η ανάγκη να πιαστεί από κάπου ο άνθρωπος οδηγεί σε τέτοιες επιλογές. Και στη χώρα μας δυστυχώς φάνηκε ότι υπάρχουν πολλές, αν το πούμε μέσα πάλι, τρύπες του συστήματος, όπου παρισφρίουν οι δεχθείς εγκληματίες και εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Ναι, ακούμε και για βότανα, για αποχυμωτές, για συνεργασίες με μοναστήρια. Αυτά είναι εξαιρετικά διαδεδομένα και υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι πολύ ευαίσθητο και αφορά τα μοναστήρια που λέτε. Εκεί είναι πηγή τέτοιων βοτανικών ή μαγικών συνταγών και εκεί ίσως ψώνιζε αυτός ο άνθρωπος τους απελπισμένους. Εκεί σειραίουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη έτσι από μια ελπίδα. Σε ποια οικογένεια δεν το έχουμε ζήσει. Αυτό είναι κατανοητό, αναγκαίο, βοηθάει τον άνθρωπο. Αλλά ο απατεώνας που κυκλοφορεί γύρω ή ο καλόπιστος αλλά λίγο υπερβολικός ιερωμένος ή καλόγερος ή καλόγρια που θα του πει ξέρεις πήγαινε στον τάδε που έχει τον τάδε λαδάκι ή πήγαινε και πάρε από την τάδε εικόνα ξέρω εγώ κάνε κάτι, αυτός δεν κάνει καλό. Και εκεί θα πρέπει η Εκκλησία μας λίγο να ασκήσει έναν έλεγχο ή να καθοδηγήσει τους λειτουργούς της. Να περιορίσει αυτά τα φαινόμενα. Έχετε δίκιο, κύριε Φιλόπουλε, σε ό,τι αφορά εμένα. Εσείς, κύριε Ελευθερίου, η αλήθεια είναι ότι έχει και μια άλλη διάσταση, γιατί τελικά φαίνεται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και μπορεί και συνεργάζεται και χρησιμοποιεί ιατρία. Έρχονται κάποιοι γιατροί οι οποίοι προφανώς διαπιστώνουν χωρίς περαιτέρω έλεγχο ότι πρέπει να συνεργαστώ μαζί του. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό, ο αυτοέλεγχος, η αυτοκάθαρση, επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για το πολιτικό σύστημα του δικού σας χώρου, που μάλλον δεν την έχετε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Και καλά κάνετε. Ο τρόπος που χειριστήκαμε το θέμα ήταν απολύτως άψογος. Θα σας πω ότι 16 Απριλίου η Ασφάλεια Αττικής έστειλε έγγραφο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να ελέγξουμε το συγκεκριμένο άτομο αν είναι γιατρός. Άμεσα αντιδράσαμε, ερχόμενοι σε επαφή με όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, και μέσα 15 μέρες διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν γιατρός, δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική κοινότητα. Ακούστε, ο καθένας μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσε να έχει δηλώσει και ιερωμένος ενδεχομένως. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που είναι δηλωμένοι ως γιατροί, αν είναι πράγματι γιατροί. Ο συγκεκριμένος δεν είχε ιατρείο, δεν είχε πτυχίο, δεν είχε ειδικότητα. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία του με κάποιους συναδέλφους, και αυτοί εξαπατήθηκαν από το συγκεκριμένο κύριο. Αλλά είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως η έρευνα και αν διαπιστωθούν ότι διαπράχθηκαν αδικήματα, εννοείται ότι θα τιμωρηθούν. Κύριε Ελευθερίου, αυτό με συγχωρείτε, πρέπει να διαφωνήσω κι εγώ μαζί σας, αλλά εκθέτει συνολικά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχετε φτιάξει μία δομή όπου κάποιοι γιατροί εξαπατώνται.
Δεν εξασφαλίζεται, δεν προστατεύει ούτε αυτός τους γιατρούς. Αν έχουν εξαπατηθεί και δεν ήταν και αυτοί μες στο παιχνίδι. Να. Λέω το εξής, ότι δεν ήταν καν γιατρός. Θα μπορούσε ο ίδιος δεν ήταν καν γιατρός, πολύ αλλά σωστά ήταν, συμφωνούμε. Μέσα σε νοσοκομεία, αλλά ήταν, σε δηλαδή μπορώ εγώ ή ο Νίκος να πάμε σε ένα γιατρό, να έρθουμε στο δικό σας το ιατρείο και να πούμε είμαι γιατρός, εντάξει, έλα να εξετάσεις το γιατρείο μου. Ο συγκεκριμένος κύριος, ακούστε, ο συγκεκριμένος κύριος συνόδευε πολλές φορές συγγενείς. Ο γιατρός δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την ταυτότητα του κάθε συνοδού, εν πάση περιπτώσει. Μα εδώ δεν πήγαινε σαν συνοδός, κύριε Ελευθερίου. Εδώ του έδιναν το ιατρείο. Έκανε του. Ιατρείο. Ακριβώς. Έκανε ιατρείο σε ιατρείο κανονικού γιατρού. Μα αυτό λέμε ότι εξαπατήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν απλά εξαπάτηση και ήταν συμμετοχή, βεβαίως και θα τιμωρηθεί. Αλλά το σύστημα δεν έχει κανένα κενό. Επιτρέψτε μου να πω και επίσης θα το ενισχύσουμε κι άλλο. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει online εφαρμογή διασύνδεσης του Πανελληνίου με όλους τους συλλόγους, όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης real time, σε πραγματικό χρόνο, να διαπιστώνει αν ο Ελευθερίου, παραδείγματος χάρη, είναι πράγματι γιατρός και έχει τα πτυχία και όλα τα εχέγγυα για να ασκήσει ιατρική. Πάντως, να πω και το εξής. Ο κόσμος δεν πρέπει να είναι ευπιστός. Η εναλλακτική ιατρική δεν έχει κάποια σημαντική εφαρμογή στον καρκίνο. Αν υπήρχε κάποιο φάρμακο, θα το έχει υιοθετήσει η κλασική ιατρική και θα το χορηγούσε στον κόσμο. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική για οποιονδήποτε υπόσχεται θαυματουργίες θεραπείες. Σε αυτό σε έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου και ο κύριος Φιλόπουλος ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καρκίνο, έτσι, και με συγχωρείτε που θα το πάω προσωπικά, αλλά και εγώ τον πατέρα μου από καρκίνο τον έχω χάσει, που ήταν ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος, αλλά τρέχαμε να φτιάξουμε και να πιούμε φραπελιές. Όταν έχει καρκίνο, και ντρέπομαι τώρα γι' αυτό, αλλά όταν έχει καρκίνο ένας άνθρωπος και ξέρει ότι πεθαίνει, ελπίζει στα πάντα. Δεν ευθύνεται ο ασθενής ούτε η οικογένειά του. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα απλώς να είναι περισσότερο υποψιασμένοι και να ελέγχουν περισσότερο τις ελπίδες που τους δίνουν. Βεβαίως και ασθενής δεν έχει ευθύνη σε όλο το σύστημα. Βεβαίως ψάχνει να βρει την ελπίδα. Κύριε Φιλόπουλε, υπάρχουν καταγγελίες για την υπόθεση που έχουν έρθει? Γιατί είναι τελευταία φορά που μιλήσαμε δεν είχε δημοσιευθεί ούτε το όνομα ούτε το πρόσωπο του 47χρονου. Οι καταγγελίες από τη δική μας πλευρά προτρέπονται οποιοδήποτε προσπαθεί κάτι να αναφέρει, να το αναφέρει στις αστυνομικές αρχές και στις ανακριτικές. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος απατεώνας δεν γίνονται εύκολα. Δηλαδή, μπορεί να τονίσουμε ένα, γιατί παρεξηγείται πάντα. Ο ιατρικός χώρος έχει απίστευτη αυστηρότητα μεταξύ των μελών του και έχει μηχανισμούς ελέγχου που δεν έχουν άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι, γιατί κάνουμε και αυτοκριτική και συμφωνώ με τον κύριο Ελευθερίου ότι υπάρχουν μηχανισμοί. Το ότι υπάρχουν όμως και παρισφρίουν τέτοια φαινόμενα πρέπει να μας κάνουν πιο να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, γιατί είναι σαν να σας πω εγώ ότι θα πάτε εσείς στην Κίνα και θα μιλάτε ότι είστε, θα παρουσιάζεστε ως διδάκτορας της κινέζικης φιλολογίας χωρίς να έχετε ιδέα κινέζικα. Κανένας δεν μπορεί να υποδοχθεί το γιατρό. Έχουμε τέτοιες ορολογίες. Το ένα έχει να κάνει με την υγεία του, άλλο, του ανθρώπου και τη ζωή ενός ανθρώπου, το άλλο δεν έχει. Ναι, γι' αυτό είμαστε πιο αυστηροί. Όχι, να σας πω ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιος το γιατρό και ο άλλος ο γιατρός να μην καταλάβει ότι δεν είναι γιατρός. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα το κάνουμε? Φως φανάρου ότι δεν είναι γιατρός ο άλλος. Χρόνια σπουδές έχουμε. Στο χώρο γενικώς, αυτό που περιέγραφε νωρίτερα η Μπάγια Αντωνοπούλου, του καρκίνου, υπάρχουν και παρεσφρίουν συχνά τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ναι. Άνθρωποι που είτε είναι γιατροί πραγματικοί είτε δεν είναι, αλλά υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Υπάρχουν. Και θα πω το για το εξής, ότι δεν είναι θέμα μόνο προσοχής, είναι αυτό της ελπίδας, ότι ο καθένας προσπαθεί να αγατζωθεί όταν βλέπει ότι δεν προοδεύει με την θεραπεία και δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν υπάρχει εναλλακτική άλλη λύση. Υπάρχουν συμπληρωματικές πρακτικές που κάποιες βοηθούν την ποιότητα ζωής, βοηθούν να αισθανθεί λιγότερο έντονα τις παρενέργειες, αλλά τόσα χρόνια, δεκαετίες, η αντικαρκινική το 1958 ιδρύθηκε. Ένας από τους στόχους της ήταν η καταπολέμηση της αγυρτίας, της ψευδοιατρικής, όλων αυτών των πραγμάτων. Και βλέπετε, περάσαν 60 χρόνια, μορφώθηκε ο κόσμος κλπ. Αλλά δεν είναι θέμα μόρφωση, είναι θέμα
πίστης, πάει να κρατηθεί. Ψυχικής αδυναμίας. Ναι. Εκεί πρέπει γι' αυτό όμως... λέμε, κύριε Φιλόπουλο, ότι πρέπει ο ιατρικός σύλλογος, οι γιατροί, οι πραγματικοί γιατροί, να χτίσουν ένα τείχος που να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι. Δεν φταίει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν θα έλεγα αυτό το πράγμα. Μην το λέτε. Είναι αδικείται τα όργανα. Ναι, κύριε Ελευθερίου. Θέλω να πω το εξής, ότι οι μηχανισμοί υπάρχουν. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό και να είναι ήσυχος και ο κόσμος. Θα τους ενισχύσουμε περαιτέρω. Μπράβο σας. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα το επόμενο διάστημα είναι να μπορεί μέσω διαδικτύου ο κάθε Έλληνας πολίτης να διαπιστώνει αν ο Ελευθερίου λόγου χάριν είναι πράγματι γιατρός και ο χειρουργός και πού ασκεί το επάγγελμά του. Να. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να προσεγγίσει. Είναι κρίσιμο, συγγνώμη κύριε γιατρέ, είναι κρίσιμο επίσης όταν μπαίνει σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα θεραπευτήριο ιδιωτικό και φοράει κάποιος ποδιά, να είναι και γιατρός. Δηλαδή πρέπει και το ιδιωτικό θεραπευτήριο να τους τραβήξετε λίγο τα λουριά, λέω. Και με όλο το σεβασμό, δεν μιλάμε για όλους τους γιατρούς, έτσι. Οι γιατροί σε όλες ζωές, για κάποια μεμονωμένα περιστατικά μιλάμε. Είναι απατεώνες, δεν είναι καν γιατρός. Το ξαναλέμε. Και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν αυστηρούς κανόνες. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να χειρουργήσει λόγου χάρη. Έτσι. Θέλω να πω ότι η ιατρική κοινότητα, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, έχει αυστηρούς μηχανισμούς. Τα πτυχία ελέγχονται για όλη την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μεγάλο έλεγχο, αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωση που θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Γεια σας, κύριε Φιλόπουλε. Γεια σας, κύριε Ελευθερία. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, εδώ θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν ανεβάσει.